11 blasphemy. Πρώτα απ' όλα τη σιωπή δεν προβλέπεται. Όποια κάνει την αλήθεια και να στρέφεται πάντα. Φτάνει έστω κι αργά εκεί που πρέπει να γίνει. Τα μυαλά τα καθώς πρέπει σε εσάς. Μιλάω με τις πολλές αμφιβολίες και να βουν ως έρνο μαζί με αφαιρεσίες. Χωρίς ηγεσίες απευθύνομαι σ' όσους τολμούν να σηκώσουν το χέρι και να πουν πως. Ορκίζομαι τη ζωή να μην προδώσω. Ορκίζομαι ότι μπορώ θα γλιτώσω. Ορκίζομαι ποτέ να μην το βουλώσω. Ο Κώστας Λούζης είναι γνωστός ως σκιτσοφρενής. Τα δείγματα της δουλειάς του μπορεί κανείς να τα θαυμάσει πηγαίνοντας προς την Σπάρτη, εκεί όπου πραγματικά ο δρόμος έχει πάρει μια άλλη αίσθηση στα πέτρινα τυχώματα, με κοινωνικά αλλά και άλλα μηνύματα ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον. Πλέον και στους δρόμους της Καλαμάτας, στην καρδιά της πόλης, με την απαραίτητη άδεια, με προσωπικό κόπο, αλλά πολύ μεράκι, ο σκιτσοφρενής μας δείχνει το δρόμο. Το μικρόβιο το κόλλησα. Μόλις τελείωσε αυτό, εγώ μετά ήθελα να συνεχίσω για να περνάω τα μηνύματά μου και για την κοινωνία αλλά και για την πόλη που ζούμε. Οπότε λοιπόν, μέσα από καθαρά δικά μου έξοδα, χωρίς να με βοηθάει κάποιος, με όποιο τρόπο μπορώ μαζεύω τα σπρέι και παίρνω άδειες για να μπορώ φυσικά να έχω όλο το χρόνο μπροστά μου και μέρα για να βλέπω, για να κάνω αυτό που κάνω δηλαδή και βλέπετε. Μ' αρέσει δηλαδή ο φωτορεαλισμός, μ' αρέσουν τα μηνύματα από στιχάκια, από τραγούδια. Και πιστεύω ότι έχω ακόμα να δώσω. Το αποκλεισμένο με ήχους, η όρχη του κουρασμένου στους τοίχους, η ντροπή του ξεπεσμένου, ελπίδα στα μάτια. Είναι μια άλλη έκφραση πολιτισμού. Ο φωτορεαλισμός μέσω του γκράφιτι και μέσω της σύνδεσης του με επίκαιρα μηνύματα δίνουν μια ξεχωριστή προέκταση στο σύμπαν. Κάθε μέσο να διαλυθούμε, εγώ αρνούμε, εμείς κερδίσαμε ότι ζούμε. Κι ας μας κλέβουν τα μισά, δεν υπακούμε, ό,τι είναι θα το πούμε. Στην Καλαμάτα αυτή τη στιγμή, σε αυτό που κάνω εγώ δεν υπάρχει κάποιος. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που βάφουν, δηλαδή που γράφουν τα δικά τους πράγματα και αυτά κάνουν, και αυτοί κάνουν ωραία πράγματα. Αλλά σε αυτό που κάνω εγώ είμαι μόνος μου προς το παρόν. Η Καλαμάτα σιγά σιγά το αποδέχεται, γιατί είναι μια προς το παρόν είναι μια εσωστρεφής πόλη. Αλλά ουσιαστικά πάντα η Καλαμάτα ήταν μια πόλη με πολιτισμό και πιστεύω ότι πολύ εύκολα μπορεί να ξαναγυρίσει αυτό. Και νομίζω ότι και αυτό που κάνω εγώ είναι ένα καμπανάκι, δηλαδή ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλη τέτοια πράγματα και όχι μόνο στο γραφίτι. Απλά το γραφίτι είναι μια εκδοχή του τι μπορεί να κάνει ο κάθε καλαματιανός. Το τεχνικό κομμάτι είναι φυσικά πολύ δύσκολο. Ο φωτορεαλισμός στο γραφίτι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του γραφίτι παγκοσμίως. Το πιο δύσκολο γραφίτι είναι, να σου το πω έτσι. Πρέπει να ξέρεις να ζωγραφίζεις, πρέπει να έχεις δουλέψει πάρα πολύ στο χαρτί και φυσικά πρέπει όταν θα φτάσεις στον τοίχο να ξέρεις τι θα κάνεις. Έχεις γέρι κράση, τους σταγόνες στη φέξη, τώρα χώστα και στη χάση, σε καρτερούνι αποκλεισμένοι. Παίζει ρόλο και η μουσική, γι' αυτό και σε πολλά τα κομμάτια που κάνω θα δείτε στιχάκια των Active Member, καθότι εγώ είμαι μέσα στη μεγάλη παρέα τη μουσική των Active Member, έχω και εγώ το δικό μου συγκρότημα, το Silencio, και εγώ προσωπικά κάνω τραγούδια, αλλά υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια των Active Member που για μένα έχουν γράψει την ιστορία τους, περικλείουν μέσα όλη την ουσία που μπορεί να περικλείσει ένα τραγούδι μέσα σε μερικούς στίχους και για μένα θεωρώ ότι η καλύτερη αξιοποίησή τους πέρα του μουσικού είναι να τα βλέπουμε και σε τείχους, γιατί έχουν φοβερό νόημα. Ναι, τώρα πιστεύω ότι που τα χρειαστήκαμε που λέμε, που ήρθαμε σε ανάγκη, αν δεν βγουν τώρα αυτά τα μηνύματα δεν θα βγουν ποτέ. Περάσανε οι παχές αγελάδες. Και τώρα πρέπει να βγουν οι άμυνές μας, σαν κοινωνία. Αυτές είναι οι άμυνές μας. Όσες και αν χτίζουν φυλακές και αν ο κλειός στενεύει, ο νους μας είναι αλυταριό που πάντα θα δραπετεύει. Κι αν είμαι άξιος να το περάσω σε σφαίρα που θα κεράσει το τίποτα λαβό μάτια θανάσιμη.